Με τα Ισλαμικά κράτη να του γυρίζουν την πλάτη και την αντιισραηλινή εκστρατεία του να μην βρίσκει ανταπόκριση, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν γίνεται Τούρκος. Το αιματοκύλισμα σε Ισραήλ και Γάζα φέρνει αντιμέτωπες για άλλη μια φορά τις Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία που υποστηρίζουν αντίπαλα στρατόπεδα. Η καταρχήν έγκριση από την κυβέρνηση Biden της πώλησης εξελιγμένων όπλων και κατευθυνόμενων βομβών ακριβίας στο Ισραήλ, αξίας 735 εκατομμυρίων δολαρίων, έβγαλε τον Σουλτάνο από τα ρούχα του. Bir saldırıyla Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da ne yazık ki siz kanlı ellerinizle Παρουσιάζοντας σε αυτόν ως τον αναμάρτητο που ρίχνει πρώτος τον λίθο με ένα οργισμένο παραλήρημα, ο Τούρκος πρόεδρος κατακεράβνωσε τους Μπάιντεν και Νετανιάχου. 5 yaşında, 6 yaşındaki yavruları öldürecek kadar bunlar katil. Κατηγόρησε τη διεθνή κοινότητα για συνενοχή στο έγκλημα, μίλησε για κράτη τρομοκρατίας και αφού στόλισε τις Ηνωμένες Πολιτείες, στράφηκε στην Ευρώπη ρίχνοντας κατάρες στην Αυστρία. Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini telin ediyorum. Δήλωση που προκάλεσε διπλωματικό επεισόδιο με τον Τούρκο πρέσβη στη Βιέννη να καλείται για εξηγήσεις στο Αυστριακό Υπουργείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων. Η διεθνής κοινότητα αναζητά διπλωματική διέξοδο, ωστόσο οι όποιες προσπάθειες για αποκλιμάκωση αποβαίνουν άκαρπες. Φωτιά πήραν και τα τηλέφωνα με τον Τζο Μπάιντεν να καλεί τον Βενιαμίν Νετανιάχου και να του ξεκαθαρίζει ότι στηρίζει την κήρυξη εκεχηρίας. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, επαναλάμβανε εμφατικά το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Διχασμένη εμφανίστηκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους 27 υπουργούς εξωτερικών να προκρίνουν με την ανάγκη εκεχηρίας αλλά να δυνατούν να καταλήξουν σε κοινή δήλωση. Priority is the immediate cessation of all violence. And implementation of a ceasefire. Χαμηλά ο πύχης των προσδοκιών και για την έκβαση της νέας έκτακτης συνεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας που βρίσκεται σε εξέλιξη.